κατευθείαν θέλω πραγματικά να δω τι θα κάνεις πάνω. Αλήθεια. Ναι, μην αποφασίσαμε. Σω πρώτα να μιλήσεις. Γιατί, έλα, αφού το έχω έτοιμο. Όχι. Τι θες μου, σε παρακαλώ, τι πρόκειται να ρωτήσω αν... Παρέθηκα αυτό με την αγωνία και στα τέτοιο. Κάθομαι, κλαίω από μέσα μου μετά τέτοιο. Συναχωριέμαι, τι θα πει ο ένας, τι θα πει ο άλλος. Μου έχει βάλει και η σιαζιά ένα παντελόνι που δεν κουμπώνει. Και λέμε ότι έχει κρυμμένο το όνομα που θα κερδίσει. Οκ. Και χαίρομαι. Δηλαδή, εδώ, κυρίες και κύριοι, ποιο θέλετε. Α. Έχουμε το Χρήστο που μας έσκασε στα blinds με το εν λευκό και μετά μας είπε στα battles το Θηβαίο τόσο εξαιρετικά και τόσο ευαίσθητα και ήρθε εδώ και μας είπε Sex on Fire και ήταν ένας άλλος Χρήστος, ένα πολύπλευρο ταλέντο. Έχουμε τον Alan Paul. Πιο λεπτός. Και λίγο πιο λεπτός βέβαια. Έχουμε τον Alan Paul, δηλαδή εκτός ότι δηλαδή δίνεται τόσο πολύ μέσα στο τραγούδι, γράφει εξαιρετικά δικά του τραγούδια, είναι μια ιδιοφυΐα, τον έχω αγαπήσει τόσο πολύ. Και ενώ υποσχέθηκα, τέλος πάντων, θα το πω μετά αυτό, εδώ Χριστίνα Καρόλου, δηλαδή πόσο, έλα από εδώ, πόσο λάθος δεν έκανα, δεν μπορώ να τους πλησιάσω, δεν μπορώ, είμαι τόσο κοντά τους ήδη μέσα στην καρδιά μου, είναι όλοι και οι τρεις. Γενικά οι κανόνες του παιχνιδιού και εσύ δεν συναντηθήκατε ποτέ όμως. Ενώ εμείς, ναι. Έχεις μάθει τους κανόνες κάποιου άλλου παιχνιδιού και μπερδεύεσαι, τι ήδη έχει γίνει. Εγώ το μόνο που θυμάμαι είναι σελίδα 44. Αυτός δεν έφτασε ούτε μέχρι την 3. Ωραία, λοιπόν. Τη σελίδα. Χωρίς. Ναι. Τι, ποιος ήρθε. Πρέπει να το ξανακούσουμε αυτό. Wow. Τι ήτανε. Α, που πήγαινα προς τα γύρισες, πλάτη, κάπου εκεί. Γιατί το κάνατε. Τους δίνει Q από εκεί. Όταν περπατάς γίνεται αυτό. Όταν έχει πλάτη και το ξαναβλέπουν, ξεχνάνε ποιος είναι και ενθουσιάζονται. Πιο απότομα. Λοιπόν, θα συνεχίσω με τον Alan Paul. Ο Alan Paul είναι ο νικητής αυτής της μονομαχίας και περνάει στα live. Και θα αφήσω αυτούς τους δύο εξαιρετικούς τραγουδιστές εδώ στην ευχέρεια αυτών των Κριτών που να σας θυμίσω ότι δεν είμαστε στα battles, είμαστε στα knockouts. Εγώ δεν είναι τόσα πολλά. Μπορώ να κλέψω τον Alan Paul τώρα, τον κλέψω. Μπορώ δώστε μου ένα δυνατό χειροκρότημα για τον Alan Paul, έχει περάσει στα live. Και ο Σάκης έχει πατήσει το κουμπί και είναι έτοιμος να κλέψει. Θα μας πεις για ποιον από τους δύο έχεις πατήσει. Έχω πατήσει το κουμπί για τον Χρήστο. Ο Σάκης λοιπόν προτείνεται να κλέψει τον Χρήστο και να τον οδηγήσει στα live. Ψάχνεις την ιδανική φωνή που να τραγουδάει και ελληνικά εξαιρετικά και αγγλικά εξαιρετικά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε εμείς. Πάντα το κουμπί. Δώστε μου ένα χειροκρότημα για τη Χριστίνα Καρόλου. Πάντα το κουμπί. Πάντα το κουμπί. Πάντα το κουμπί.